Σήμερα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίς με τις φάσεις που έκανε. Δεν τις αξιοποίησε με αποτέλεσμα να το πληρώσει αυτό και να δεχτεί ένα γκολ και να κινδυνεύει και για δεύτερο. Και στο τέλος κινδύνευσε και με την αποβολή με 10 παίκτες που έμεινε να χάσει και το παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όταν πρέπει να το καθαρίσεις και δεν το καθαρίζεις, στο τέλος συμπληρώνεις. Δυστυχώς, ευτυχώς και το άλλο το αποτέλεσμα έρθει εκεί. Οπότε, εύχομαι την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή, ο Παναθηναϊκός να είναι πάρα πολύ δυνατός, να πάρει την νίκη μέσα στο Καραϊσκάκη και να πανηγυρίσει και τον τίτλο, γιατί πιστεύω θα έρθει ο τίτλος. Κάποιοι βιάστηκαν ακόμα να πούνε ότι θα τελειώσει σήμερα το πρωτάθλημα, δεν φαίνεται να γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι σε αυτή ώρα. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που σου λέω τη χρονιά, πώς πρέπει να πάει απέναντι σε έναν αντίπαλο που βλέπεις ότι δεν τα παρατάει. Άλλωστε, παίζει την τρίτη θέση με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και είναι πεισματάρδες και καλές ομάδες. Πώς πρέπει να πάει, με τι λογική στο Καραϊσκάκη να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί σίγουρα η αμυντική του συλλογή θα πρέπει να είναι καλύτερη. Κοίταξε, Νικό, είναι το ντέρμπι τη χρονιά. Κάθε φορά όποτε παίζουν αυτές οι ομάδες είναι ντέρμπι. Τέλος. Είναι το αιώνιο ντέρμπι. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει τους στόχους του. Τους στόχους του και αυτό πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει τα μυαλά να είναι πάνω από το κεφάλι. Θέλει πολύ λογική. Δεν θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το παιχνίδι. Μισό μηδέν να κερδίσουμε. Να πάρουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν θες τον τίτλο, πρέπει να κερδίσεις μέσα στο Καραϊσκάκι. Πρέπει να δείξεις μέταλλο, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το πράγμα. Το έχει δείξει όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να το κάνει και τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Ποιο είναι ο πρώτο να προσέχεις εκεί πέρα τώρα. Προσέχεις όλο το παιχνίδι, έχει κάποιους παίκτες, κάποιες μονάδες προφανώς. Ο Ολυμπιακός θέλει πολύ προσοχή στις στατικές φάσεις σίγουρα. Και από εκεί και μετά, αν ο Παναθηναϊκός κυριαρχήσει με την κατοχή της μπάλας, πιστεύω ότι θα βρει την ευκαιρία του να βάλει γκολ. Να κάνει μια ζημιά. Ναι, πρέπει να κρατήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Κάτι που δεν έκανε σήμερα. Ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει και έχει πολύ καλή άμυνα στα play-off, αλλά σήμερα το δέχτηκε τον γκολ γιατί ο πισωχώρησε αρκετά και είχε πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Δέχτηκε τον γκολ γιατί δεν κράτησε την μπάλα στα πόδια του και έδινε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κρατήσει την μπάλα και να πάει και να βρει τον Παναθηναϊκό σε μεγάλο γήπεδο. Ωραία, λοιπόν, ραντεβού στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την περιγραφή μπορεί και του τελικού του πρωταθλήματος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με pavadou.gr. Ακολουθήστε μας στα social, παιδιά, σε όλα, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok και μια εγγραφή στο YouTube φυσικά, application που θέλει κατεβάζει σε iPhone και σε Android. Να είστε όλοι καλά.